Πέτρου, αλλά και στην καρδιά όλων των φιλάθλων. Πήγα στον Ολυμπιακό στην πρώτη ομάδα το 1949. Συγκεκριμένα έπαιζα στους μικρούς το 46, το 1946. Και να μην τα απολογώ, έφυγα και πήγα στον Πανιόνιο και ήμουν αθλητής του Πανιόνιου. Στο Άλμα Ισίψο, στα 400 εμπόδια, ήμουνα και στην Εθνική Ελλάδα με προπονητή το Σίμτσεκ. Με την πάραδο, ας πούμε, 3 ετών, με είδε ο κύριος Χέλμης στην εποχή εκείνη που ήταν έφορας και στον Ολυμπιακό και γενικός Δερβέναγας. Με είδε στην Αθήνα και μου είπε, τι έγινες εσύ παιδί μου, γιατί χάθηκες. Ένα, λέω, πηγαίνω σχολείο, δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Και εντωμεταξύ και στον Ολυμπιακό τα ήμουνα, δεν παίρναν ούτε ναύλα καλά-καλά. Και στον Πανιόνιο που πήγαινα το ίδιο πράγμα. Αλλά το Πανιόνιο ήταν ένα άθλημα ατομικό. Ήταν ομαδικό, ούτως ώστε να δείξω την πραγματική μου αξία. Όταν έπαιξα μπάλα και έπαιξα στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και παίρναμε αυτά τα πρωταθλήματα και τα κύπελα Ελλάδας, οπωσδήποτε αισθανόμουν κάπως διαφορετικά. Μπορώ να πω κάλλιστα ότι μεγαλύτερη εκτίμηση βρήκα από τον κόσμο του Ολυμπιακού όταν παράτησα το Καλωσό. Όταν σταμάτησα το τελευταίο μου παιχνίδι με τη Σάντο στο 2-1. Το οποίο είχα πει στον κύριο Σιμονόφσκι ότι σταματάω απάνω στην κορυφή και όχι να πέσω και μετά να φύγω. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να παίξω. Μου λέει, θα σε βάλω 10 λεπτά να παίξεις με τη Σάντο. Και με έβαλε, δεν με έβγαζε, τελειώνει το ημιχρόνιο, χαιρετάω όλο τον κόσμο εγώ και ξανά με κατεβάζει με το έτσι θέλω, το ζόρι. Αυτό αποδεικνύει ότι κάτι ήμουν και ότι κάτι προσέφερα από εκείνο που δεν έπρεπε. Από τον καιρό που έχω σταματήσει, βλέπω πάρα πολύ κόσμο να με σταματάνε στον δρόμο και να μου λένε «Πού είσαι ρε γίγαντα μπάμπα». Δηλαδή αντικρίζω και κρίνω τον εαυτό μου από τις λέξεις των φιλάθλων οι οποίοι με σταματάνε. Να σας πω και κάτι πιο φανταστικό. Με σταματάει ένας κύριος και μου λέει, με συγχωρείτε, είμαι καρδιακός. Του λέω, τι να σου κάνω εγώ, γιατρός είμαι. Του λέω εγώ, όχι, μου λέει, ο κύριος Κοτρίδης δεν είσαι. Μόλις μου λέει έτσι, του λέω, μήπως είσαι παραθυμαϊκός. Ναι, μου λέει, και αν έχω γίνει καρδιακός, έγινε από σένα. Όταν κατέβαινε στη μεγάλη περιοχή, με έπιανε ταχυπαλμία. Τη δεκαετία εκείνη.